Λοιπόν, εδώ είμαστε και έχουμε ήδη υποδεχτεί ένα παιδί το οποίο μας έκανε να φουσκώσουμε από υπερηφάνεια και πάλι. Βλέπετε το λόγο, νομίζω, ήδη στα πλάνα και στους δέκτες σας. Είναι το μετάλλιο το οποίο έφερε πίσω. Παγκόσμιος πρωταθλητής. Kickboxing, Ελευθέρη Ηλιάκη, ένα χρυσό και ένα χάλκινο μετάλλιο στη Βενετία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα την προηγούμενη εβδομάδα. Να σε καλωσορίσουμε, να σου πούμε θερμά συγχαρητήρια για μία ακόμη φορά, γιατί και στο παρελθόν είχε επιτυχίες ο Λευτέρης. Να ξεκινήσουμε, Λευτέρη, από αυτή την πρώτη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία σας εδώ. Έκανα την προετοιμασία μου, η οποία ήταν πολύ δύσκολη τώρα στη διάρκεια του καλοκαιριού, με τον προπονητή μου Νικήτα Μιχαλακόπουλο. Είχα τραυματισμούς παλαιότερους, αλλά κατάφερα και, ας το πούμε, τους ξέχασα και αποκατάστησα το σώμα μου. Και έτσι πήγα καλά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Βενετία, εκεί όπου έκανες πραγματικά εντυπωσιακή εμφάνιση, ναι, στον ήταν τελικό. Πριν συνεχίσουμε τη συζήτησή μας, πάμε, κυρίες και κύριοι, στον προπονητή του Λευτέρη Ηλιάκη, τον κύριο Νικήτα Μιχαλακόπουλο, προπονητή και της Εθνικής Ομάδας Kickboxing και Taekwondo. Κύριε Μιχαλακόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Καλά, εσείς? Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να του πούμε έτσι, έτσι Μαρία. Θερμά συγχαρητήρια και στον ίδιο, γιατί και το κομμάτι της προπόνησης, η αλήθεια είναι ότι αναδεικνύει το ταλέντο. Βέβαια, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Έτσι ακριβώς όπως τα λέτε. Mm-hmm. Έχετε το Λευτέρη κοντά σας, από ό,τι γνωρίζω. Να ξέρετε, ο Λευτέρης είναι ένα παιδί το οποίο πάνω απ' όλα πρέπει να το επιβραβεύουμε εμείς οι προπονητές για το ήθος του και όχι και για την προσπάθειά του. Είναι αθλητής που ξεκίνησε από σύλλογο της Κρήτης, από τον κύριο Γεροντή. Και τώρα έρχεται πλέον στην Αθήνα, γιατί λόγω σπουδών έχει πάρει μεταγραφή σε εμάς και προπονείται με εμάς για ό,τι καλύτερο. Αν έχετε σημειότυπα εκεί να δείτε για τους αγώνες του, είναι στην κινητική στιγμή του τελικού που κατάφερε να επικρατήσει επί του Ιταλού μέσα στην έδρα του. Έναν αθλητή ο οποίος ήταν 4 χρόνια αίτητος. Σωστά, του Μανουέλ Πετράλια, κύριε Μιχαλακόπουλε. Μια εντυπωσιακή εμφάνιση από τον Ηρακλειώτη αθλητή μας. Θέλω να μας πείτε λίγο τα στοιχεία που έχει ο Λευτέρης Ηλιάκης και αυτά που τον έχουν φέρει στην κορυφή του κόσμου. Ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα. Ναι. Το νούμερο ένα είναι καταρχήν τα ηθικά στοιχεία που έχει ως αθλητής. Είναι χαμηλών τόνων, είναι αρκετά εργατικός. Παρόλο που έχει ξαναπάρει παγκόσμιο πρωτάθλημα, παγκόσμιο μετάλλιο, δεν τα παράτησε, συνέχισε να προσπαθεί και η επιμονή και η υπομονή του και πάνω απ' όλα ο ακέραιος χαρακτήρας του είναι αυτοί που τον έφεραν πάλι στην κορυφή. Τι περιμένετε στη συνέχεια και εσείς και εμείς ως Ελλάδα, βέβαια, από έναν τόσο σπουδαίο αθλητή, κύριε Μιχαλακόπουλε? Θεωρώ ότι με τη σωστή καθοδήγηση και πιστεύω ότι μπορούμε να την προσφέρουμε αυτή πλέον, γιατί είμαστε και εμείς, λειτουργούμε σε πολύ ψηλό επίπεδο παγκοσμίως, διεθνώς. Μπορεί να επαναλάβει αυτή την επιτυχία αρκετές φορές ακόμα, γιατί έχει ακόμα μία χρονιά στην εφήβων. Τουλάχιστον ακόμα μία χρονιά στην εφήβων. Και από την επόμενη χρονιά παίζει στην ανδρών γυναικών. Νομίζω σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες μπορεί να διεκδικηθεί, εάν και εφόσον συνεχίσει με τον ίδιο ζήλο φυσικά. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την τηλεφωνική σας παρέμβαση. Συγχαρητήρια και πάλι και σε εσάς. Συγχαρητήρια σε εσάς που αναδεικνύετε το άθλημά μας και τον κόπο των κριτικών αθλητών. Τον κόπο των αθλητών, οι οποίοι απέναντι σε αντίξουες συνθήκες πολλές φορές, Μαρία, πολεμούν πραγματικά για να τα φέρουν εις πέρας. Δεν ξέρω... Αν μου επιτρέπετε μόνο να πω ότι παρόλο την πολύ καλή δουλειά που κάνει η ομοσπονδία μας, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Kickboxing, γιατί καταφέραμε να κρατήσουμε την 5η θέση στη γενική κατάταξη με 12 χρυσά, 8 ασημένια και 14 χάλκινα, με μεγαλύτερη επιτυχία όλων των εποχών. Παρ' όλα αυτά, επειδή η πολιτεία πλέον δεν βοηθάει καθόλου, όλα τα έξοδα των αθλητών τα πληρώνουν οι γονείς τους. Και θα παρακαλούσα από εδώ, από την Αθήνα, όποιος μπορεί κάτω από την Κρήτη να βοηθήσει τους αθλητές όπως είναι ο Λευτέρης Ηλιάκης, θα ήταν πολύ καλό για να συνεχίσουν αυτά τα παιδιά
να είναι στο προσκήνιο. Τεράστιο ευχαριστώ θέμα πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Και εμείς, και εμείς. Μαρία, τεράστιο θέμα αυτό. Το... Βέβαια, βέβαια, δεν το συζητούμε. Πώς οι γονείς στηρίζουν την προσπάθεια αντί να το κάνει το κράτος. Το γνωρίζουμε. Τα παιδιά, το ζήλο τους αυτό, τη στήριξη την έχουν μόνο από την οικογένειά τους. Λευτέρη, πάμε λίγο και στον τελικό που είπε ο προπονητής σου. Κατάφερε να κερδίσεις μέσα στην έδρα του τον Μανουέλ Πετραλιά, ο οποίος ήταν ανίκητος στα 4 τελευταία χρόνια, Νικόλετα. Μιλάμε για μια σπουδαία επιτυχία. Πώς ήταν ο τελικός? Ο τελικός ήταν. Είχα επικρατήσει από την αρχή. Και με ψυχραιμία, βέβαια, πολύ ψυχραιμία, γιατί και από πίσω είχε πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλο πλήθος Ιταλών που ήταν μέσα στην έδρα και υπήρχε και η τηλεόραση της Ιταλίας εκεί πέρα που μας έδειχνε live στο τελικό. Ήταν πολύ ωραία εμπειρία, αλλά εγώ όταν άκουγα τους Ιταλούς από πίσω και φωνάζανε, τόσο πείσμον εγώ περισσότερα. Να σου κάνει καλό λοιπόν το τυπικό. Ναι, βέβαια. Και δεν ήταν μόνο ο Ιταλός, βέβαια, που ήταν πολύ δύσκολος. Επικράτησα σε πολλούς αγώνες που ήταν πολύ δύσκολοι, όπως ας πούμε ο Άγγλος που ήταν ο περσινός δεύτερος, το Ρώσο κέρδισα που ήταν πρωταθλητής και αυτός πολύ σημαντικός αγώνας. Ξέρω ότι η Μαρία θέλει να σου θέσει και άλλες ερωτήσεις ότι έχει να κάνει με το αγωνιστικό κομμάτι. Όμως επειδή σε άκουσα πριν να λες ότι το καλοκαίρι είχα μια σκληρή προετοιμασία, προετοιμάστηκα πολύ, φαντάζομαι ότι για ένα παιδί της ηλικίας σου αυτό σημαίνει ότι στερήθηκες πράγματα τα οποία έκαναν άλλοι συνομιλικοί σου. Ναι. Το μπάνιο, τη βόλτα, την πιο χαλαρή στιγμή. Ναι, αυτό εννοείται. Τώρα τα τρία τελευταία χρόνια έτσι είμαι, διότι και πριν 2 χρόνια πάλι κατέξα το παγκόσμιο. Και τα 3 τελευταία χρόνια έτσι είναι. Εντάξει, συνήθεια είναι. Τρόπος ζωής, ναι. Ο πρωταθλητισμός θέλει θυσίες. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία, ναι, όπως αλλά είπαμε. Αλλά άμα δεν υπάρχει στήριξη από πίσω, όπως των γονιών μου, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ, διότι ασταμάτητα με στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια, και με τη σωστή και μεθοδικότητα και καθοδήγηση του δασκάλου μου, δεν θα είχα φτάσει σε αυτό. Συγχαρητήρια και στους γονείς. Ναι. Βέβαια, βέβαια. Συζητητή, θέλεις να μας πεις λίγο τώρα για τον επόμενο το στόχο. Είναι ήδη φοιτητή στεφά από την προηγούμενη επιτυχία σου στο Δουβλίνο πριν από 2 χρόνια. Βλέπουμε εδώ και τα σχετικά πλάνα από την απονομή σου, έτσι, και τον εθνικό ύμνο. Νομίζω ότι είναι ανατριχιαστικές στιγμές τώρα μέσα στην Βενετία να ακούς τον εθνικό ύμνο του παγκόσμιου πρωταθλητή. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Πώς νιώθεις τώρα που το βλέπεις? Τώρα που το βλέπω το συνειδητοποιώ περισσότερο και είναι πιο συγκινητικό τώρα που το βλέπω. Μπράβο. Όμορφες στιγμές. Ναι. Αξέχαστες. Πολύ, πολύ. Μετά από μια παγκόσμια διάκριση, τόσο μεγάλο, στο πρώτο σκαλοπάτι του βάθρου, ποιος μπορεί να είναι ο επόμενος στόχος? Ο στόχος ο επόμενος είναι να μπω πάλι στην εθνική ομάδα με ένα χρυσό μετάλλιο στο πανελλήνιο πρωτάθλημα και μετά συνεχίζουμε στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, γιατί παγκόσμιο γίνεται 1-2 χρόνια. Ένα χρυσό και ένα χάλκινο μετάλλιο στη Βενετία, έτσι. Ναι. 2. Και στο LC και εκεί κατάφερες να πάρεις. Το light contact έχει διαφορετικούς κανόνες σε αυτό το αγώνισμα. Εμένα μου πάει τώρα να το πω, δεν μου αρέσει περισσότερο, το kick light που είναι το με άλλους κανόνες. Και τις ίδιες ακριβώς διακρίσεις είχα και στο προηγούμενο παγκόσμιο. Πρώτη και μια τρίτη στα ίδια αγωνίσματα ακριβώς. Εντυπωσιακά και τα πλάνα που μας δίνει η σκηνοθέτης μας, η Δανάη. Βλέπουμε και τις φωτογραφίες αυτές, οι οποίες πραγματικά αποτυπώνουν τη στιγμή, το συνέστημα. Το πάθος και όλη αυτή την αγωνία, νομίζω, έτσι, με τον προπονητή σου εκεί, στο βάθρο. Λοιπόν, εγώ λέω να μείνετε μαζί μας, να πάμε σε μια σύντομη διακοπή για διαφημίσεις, να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας και στο επόμενο μέρος. Πάμε όμως πρώτα να κάνουμε μια μικρή διακοπή και ερχόμαστε σε πολύ λίγο μαζί με αυτόν τον παγκόσμιο πρωταθλητή που μας κάνει τη χαρά και την τιμή να βρίσκεται εδώ μαζί μας. Συνεχίζουμε να έχουμε μαζί μας τον παγκόσμιο πρωταθλητή, Λευτέρη Λιάκη. Λευτέρη, θα έλεγα να κλείσουμε με ένα μήνυμα, γιατί μας βλέπουν πολλά νέα παιδιά έτσι, στην ηλικία σου, και θα θέλαμε έτσι να κλείσουμε με ένα μήνυμα απευθυνόμενος στα παιδιά. Ναι, βεβαίως. Το μήνυμά μου θα είναι με αυτό που βαδίζω κι εγώ όλα αυτά τα χρόνια, να όλα τα παιδιά να βάζουν στόχους στη ζωή τους, οποιοδήποτε είναι και αυτό, στο σχολείο να πάμε μπροστά, σε ένα άθλημα, οποιοδήποτε. Γιατί αυτό το λέω μέσα από εμπειρία μου, γιατί πολλές φορές ρωτάω παιδιά τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις, οτιδήποτε τις ερωτήσεις, και δεν ξέρουν ούτε αυτά τι θέλουν να γίνουν ή τι θέλουν να κάνουν ή με τι θέλουν να ασχοληθούν. Αυτό. Και να αγωνίζονται κάθε μέρα για το στόχο τους.
Κατάλαβες λοιπόν. Κατάλαβε γιατί χαρακτήρα μιλάμε. Ναι. Συγχαρητήρια και σε σένα και στους γονείς σου, στον αδερφό σου που σε στηρίζει βέβαια και στον προπονητή σου. Καλή συνέχεια να ευχηθούμε.